Και διαβάζοντας το θέμα, φαίνεται ότι υπάρχει το βάρος για την έγκριση και ειδικά για την ανανέωση συμβάσεων, την έγκριση ανανέωσης κάποιας σύμβασης, γιατί είναι σε αυτό το σημείο που στάθηκε και ο Γενικός Ελεγκτής για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ανήκει αυτό το βάρος σε αυτό τον φορέα, επικεφαλής του οποίου είστε εσείς. Είναι το Υπουργείο Μεταφορών. Όντως έτσι είναι τα πράγματα ή ο φορέας απλά στηρίζεται στην πληροφόρηση που έχει από το κάθε Υπουργείο, για παράδειγμα? Εντάξει, σίγουρα στηρίζεται στην πληροφόρηση που έχει από το κάθε Υπουργείο. Επειδή όμως για την ανανέωση του ενοικιαστηρίου συμβολέου των αποθηκευτικών χώρων και τις ανάγκες των φαρμακευτικών υπηρεσιών, ήταν ένα θέμα το οποίο εκκρεμούσε στον φορέα όταν βγήκε στον αέρα ότι κάποια κτίρια που ενοικιάζονται είναι κατασκευασμένα σε χώρους και σε τεμάχια τα οποία είναι βιομηχανικά και τα οποία το Υπουργείο Εμπορίου είχε ενοικιάσει προ-30ετίας ή 20ετίας σε κάποιους για να διευκολυνθούμε τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Ναι. Τώρα, εκείνο το οποίο μας ανησύχησε είναι ότι ενώ το κράτος ενοικιάζει αυτά τα τεράστια τεμάχια αρκετά φθηνά προς τους ιδιώτες, προς τους εμπορευόμενους, ήδη σε περίπτωση που έχουν ανεγείρει υποστατικά κλπ. Ενοικιάζουν μετά αυτά τα υποστατικά ή δυνατόν να τα ενοικιάζουν στο κράτος σε πολύ πιο ακριβές τιμές και στο τέλος της ημέρας να πληρώνουν προς το κράτος ένα πολύ μικρό ποσό και να εισπράττουν από το κράτος ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό. Πέραν των 5 εκατομμυρίων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, από αυτή την ενοικίαση και υπενοικίαση, το κράτος για την κρατική γη πληρώνει, εάν προχωρήσει και δεν αναιρεθεί αυτό που έγινε, θα πληρώσει 5 και πλέον εκατομμύρια. Ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς γράψαμε επιστολή στο Υπουργείο Εμπορίου και στη συνέχεια νομίζω ότι μάλλον στις φαρμακευτικές υπηρεσίες δώσαμε επιστολή για να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες για το τεμάχιο στο οποίο είναι κατασκευασμένα αυτά τα κτίρια. Και μετά οι φαρμακευτικές υπηρεσίες έστειλαν επιστολή στο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου και ζητούσαν τα στοιχεία που ζητούσαμε εμείς από το Υπουργείο Εμπορίου για να μας πληροφορήσουν ώστε εμείς να μπορέσουμε να εξετάσουμε τη συγκεκριμένη περίπτωση. Και τελικά τι έγινε? Περιμένουμε ακόμη, δεν έχουμε οτιδήποτε. Όμως, εμείς τότε, όταν είδαμε δηλαδή ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και επειδή πολλές φορές οι υπηρεσίες μπορεί να παραλείψουν να μας πούν ότι ξέρετε αυτές οι αποθήκες που θέλουμε να νοικιάσουμε είναι σε βιομηχανικό τεμάχιο, το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση ενημέρωσαν τον φορέα ότι βρίσκεται για αυτή την ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου τεμαχίου? Δεν θυμάμαι ποιος ενημέρωσε τον φορέα ή κατά πόσο πάνω σε κάποια συζήτηση ανέκυψε το θέμα αυτό. Όμως, επειδή τότε όταν μιλούσαμε για αυτό το θέμα, προσωπικά είχα ενημερωθεί και από τον βοηθό Γενικό Ελεγκτή ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις με βιομηχανικά τεμάχια και είναι καλά να τις προσέξουμε. Εμείς ως κεντρικός φορέας κυκλοφορήσαμε μια εγκύκλιο προς όλες τις υπηρεσίες και τους είχαμε πει ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και ότι κάθε φορά που θα μας υποβάλουν ένα αίτημα πρέπει να ελέγχουν κατά πόσο το κτίριο είναι κατασκευασμένο σε ένα τεμάχιο το οποίο αγοράστηκε από τον ιδιοκτήτη ή κατά πόσο ενοικιάζεται, κατά πόσο είναι βιομηχανικό ή όχι κλπ. Άρα λοιπόν, εμείς μόλις αντιληφθήκαμε ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, λάβαμε τα μέτρα μας. Λάβατε τα μέτρα σας. Συνεπώς, όσο εξαρτώταν από εσάς. Για τις φαρμακευτικές υπηρεσίες δεν έχει λήξει η υπόθεση. Περιμένουμε την κατάλληλη πληροφόρηση από το Υπουργείο Εμπορίου. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχαλίδη, για την παρέμβαση. Και εγώ σας ευχαριστώ. Παραμένουμε στο ίδιο θέμα. Ο Διευθυντής των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, ο κ. Λουίς Παναγή, είναι εδώ. Καλώς ορίσατε, κύριε Παναγή. Γεια σας.